Η Σχολή Μονίμων Υποαξιωματικών τις τελευταίες ημέρες διεξάγει ένα από τα πλέον βασικά κομμάτια της εκπαίδευσης των σπουδαστών και των στελεχών της στα Λιβάδια Περτουλίου. Εκεί οι 500 σπουδαστές εκπαιδεύονται κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες στη χειμερινή διαβίωση. Αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, όσο σκληρό και αν δείχνει, είναι απαραίτητο, τονίζουν από την πλευρά τους οι εκπαιδευτές, διότι δίνει τις απαραίτητες γνώσεις στους αυριανούς μικρονσηγήτορες του ελληνικού στρατού για να μπορέσουν στη συνέχεια της καριέρας στο στράτευμα να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους. Τα στρατευμένα νιάτα αφετέρου τους εφοδιάζει με γνώσεις επιβίωσης μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ώστε αν κάποτε χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Για μας η εκπαίδευση είναι το Α και το Ω. Έχουμε την υποχρέωση, η ιερή υποχρέωση, πρώτα απ' όλα να γίνουμε καλοί στρατιώτες εδώ, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. Αυτό αισθανόμαστε και αυτό προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους σπουδαστές. Να γίνουμε καλοί στρατιώτες, να γίνουμε καλοί μικροί ηγείτορες, ούτως ώστε μεθαύριο να πάμε στις μονάδες με εφόδια ικανά να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις συνθήκες, τις δύσκολες που θα παρουσιαστούν. Νομίζω ότι το μέρος, το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης που λέγεται χειμερινή διαβίωση το έχουμε πετύχει εδώ στο Μέγιστο. Άξιζε να αναφερθεί πως οι αυριανοί υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται στην κατασκευή χιονοκαταλυμάτων, τα γνωστά Ιγκλού, στο άναμα φωτιάς κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, στην πορεία επάνω στο χιόνι, στο σκι, στην τοξοβολία, αλλά και στη χρήση του ατομικού του οπλισμού. Αρκετά ρεαλιστική η χειμερινή διαβίωση των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Βρισκόμαστε στα Λιβάδια Περτουλίου, όπου πραγματοποιείται αυτή η σκληρή εκπαίδευση. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε στην περιοχή Λιβάδια Περτουλίου. Διεξάγουμε τη δεύτερη φάση της χειμερινής εκπαίδευσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Η πρώτη φάση διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή Χρυσαυγή. Βρισκόμαστε στην περιοχή εδώ πέρα όπου συγκεκριμένα στον καταβλισμό των σπουδαστών. Οι σπουδαστές έχουν χωριστεί σε τμήματα όπου εκπαιδεύονται στην κατασκευή χιονοκαταλυμάτων, στο στήσιμο παγίδων, στην έβρεση νερού, στην έβρεση τροφής, στο άναμα φωτιάς, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες, αλλά είναι όμως ζωτική σημασίας. Επίσης μαθαίνουμε στους σπουδαστές ποιες είναι οι προτεραιότητες στις καταστάσεις επιβίωσης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία τους όσον αφορά αιματισμό, ρουχισμό, κατασκευή χιονοκαταλυμάτων, άναμα φωτιάς. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η διάσωση, να μπορούν εάν χαθούν να βρεθούν από κάποιο διασωστικό μέσο, να μπορούν να ξέρουν κάποια διεθνή σήματα κινδύνου όπως είναι το SOS, το Y, το N, το Y, τα οποία αυτά θα τους δώσουν την δυνατότητα να μπορέσουν να διασωθούν από μια ομάδα διάσωσης. Επίσης τους μαθαίνουμε τον προσανατολισμό, την τήρηση της κατευθύνσεως, που είναι πολύ δύσκολο για το συγκεκριμένο περιβάλλον. Μαθαίνουμε στους σπουδαστές το αντικείμενο της έβρεσης του νερού, το οποίο είναι η τρίτη προτεραιότητα. Το νερό βέβαια εδώ πέρα είναι άφθονο, όπως βλέπετε. Απλώς απαγορεύεται να το παίρνουμε και να καταναλώνουμε το χιόνι. Πρέπει πρώτα να το βράσουμε, γιατί υπάρχει πιθανότητα να πάθουμε υποθερμία και να μολυνθούμε. Επίσης τους εκπαιδεύουμε και στην έβρεση της τροφής με κατασκευή παγίδων και αυτοσχεδίων όπλων. Είναι ρεαλιστική εκπαίδευση, διεξάγεται κάτω από ακραίες συνθήκες. Σε ακραίες συνθήκες είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να βάλουμε σωστά τις προτεραιότητες, αυτές τις τέσσερις που ανέφερα προηγουμένως, προκειμένου να επιβιώσει κάποιος εδώ πέρα. Οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, είτε είναι στρατιωτικός, είτε είναι οποιοσδήποτε και πολίτης ακόμα και αστυνομικός και τα πάντα. Επίσης γίνεται εκπαίδευση στο σκι, στο να μάθουν οι σπουδαστές να περπατάνε με τις χιονοβατίδες, διότι το χιόνι δεν επιτρέπει τη βάδιση, παρά μόνο με χιονοβατίδες. Διεξάγουμε επίσης αντικείμενα στη χρήση του ατομικού οπλισμού, που σε αυτές τις συνθήκες είναι αρκετά δύσκολο κάποιος, ας πούμε, να οπλίζει, να γεμίζει, να εκτελεί βολές κτλ. Δεξιά μας στην πίσω περιοχή, περίπου στα 200 μέτρα, είναι ο στίβος επιβιώσεως. Το πιο γνωστό κατάλυμα το οποίο φτιάχνουμε τώρα σε αυτή την περιοχή είναι το κατάλυμα των Εσκιμών, όπως λέμε, το λεγόμενο Ιγκλού. Το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει εκμάθηση στο σκι. Βρισκόμαστε στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου. Χρησιμοποιούνται εκπαιδευτές οι οποίοι είναι καθηγητές φυσικής αγωγής και αρχικά γίνεται επίδειξη στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται, μπότες, σκι, πατών, πέδιλα. Στη συνέχεια, αφού γίνει η προσαρμογή στους σπουδαστές,
διδάσκονται τον ορθό τρόπο τα οποία φέρουν τα πέδιλα και τα διάφορα παλαικόμενα και γίνεται εκπαίδευση. Ανεβαίνουν με το μικρό lift το οποίο βρίσκεται δεξιά μας, φτάνουν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο στην πίστα περίπου μέχρι το μέσον, όπου εκεί πέρα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών πάντοτε και με ασφάλεια κατεβαίνουν και φτάνουν στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς οι σπουδαστές. Αυτός ο κύκλος γίνεται συνεχώς μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση. Βέβαια υπάρχουν και πτώσεις οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι να τραυματιστεί κάποιος στα γόνατά του. Αλλά έχουν πάρθει μέτρα για αυτά. Οι μπότες δεν είναι πολύ σφιγμένες. Τα πέδιλα δεν είναι πολύ σφιγμένες στις μπότες. Και συνεχώς οι εκπαιδευτές είναι πάνω από τους υπαξιωματικούς, προκειμένου να μάθουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Βρισκόμαστε σε συνέχεια του χώρου εκπαιδεύσεως, στην περιοχή όπου διεξάγεται εκπαίδευση στη χρήση του τόξου και στην τοξοβολία. Επίσης διεξάγεται εκπαίδευση στα περίπολα μάχης και στις βολές με φορητό οπλισμό. Εδώ πέρα οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη χρήση του τόξου, το οποίο το τόξο είναι ένα ιδιαίτερο όπλο, το οποίο είναι αθόρυβο όπλο και το οποίο το χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός, ορισμένες μονάδες. Χρειάζεται επιδεξιότητα, επίσης είναι και ολυμπιακό άθλημα και καλό είναι όλοι έτσι να έχουν μια επαφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει ενδεχομένως. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιο περιβάλλον ο στρατιωτικός να μπορεί να κάνει χρήση του οπλισμού του, του ατομικού του οπλισμού. Είναι ακραίες οι συνθήκες, τα όπλα είναι κατασκευασμένα από τις εταιρείες ώστε να μπορούν να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά στην εκτέλεση των βολών. Αυτό ακριβώς εδώ πέρα κάνουμε με τους μαθητές. Τους εκπαιδεύουμε σε αυτό το αντικείμενο. Τις ασκήσεις της σχολής παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Κοφογάζος, ο οποίος παρήχε σε ΣΜΗ όλες τις εξυπηρετήσεις για την διευκόλυνση της εκπαίδευσης. Καταρχήν, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον διοικητή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, τον ταξίαρχο τον κύριο Μπίκο, με τον οποίο μας συνδέει μια πολύ στενή συνεργασία στο βαθμό των παροχών από την πλευρά του Δήμου για την εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά, ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς και εκ μέρους όλων των Δημοτών, διότι επέλεξε τα περτουλιώτικα λιβάδια για να κάνει την βασική εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. 500 σπουδαστές με βαθμούς μείον 10 κάτω από χιονόπτωση έντονη. Υπάρχει μια άρτια εκπαίδευση, υπάρχει μια οργανωμένη δομή και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ενώθουμε όλοι μας στον ομό μας ότι η παρουσία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών δίνει ένα ιδιαίτερο τόνο. Πέραν αυτού, η τοπική κοινωνία πρέπει να ευχαριστήσει τον κύριο ταξίαρχο, διότι επέλεξε να κάνει αυτή τη βασική εκπαίδευση εδώ στον ομό μας και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Και εκτός αυτού, θέλω να τονίσω ότι όλες οι συνθήκες και οι παροχές από την πλευρά μας γίνονται στο μέτρο της αλληλοβοήθειας των φορέων, έτσι ώστε να κρατήσουμε όρθια την περιοχή. Κύριε ταξίαρχε, ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία, η οποία έχει μπει σε ένα νέο πλαίσιο και επειδή είστε ανοιχτό μυαλό, πιστεύω ότι η συνεργασία μας αυτή θα έχει βάθος χρόνου, έτσι ώστε να δώσουμε ό,τι μπορούμε από μέρους μας, εμείς από την πλευρά μας, ως Δήμος, και εσείς από την πλευρά σας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθια αυτή την περιοχή, η οποία από ό,τι βλέπετε αξίζει τον κόπο. Εκτός αυτού, να ευχαριστήσω και τα θερμά και τα στελέχη τα οποία επικουρούν την όλη προσπάθεια αυτή, τα άξια στελέχη σας, όπως και τους σπουδαστές της ΜΗ, από ό,τι με πληροφόρησαν τα στελέχη σας, είναι από τα 4 σημεία του ορίζοντα της χώρας μας και είναι η καλύτερη άμεση προβολή η οποία μπορεί να έχει η περιοχή μας, ιδιαίτερα η περιοχή του Περτουλίου, της Ελλάδας και του Νέρα Εδωχωρίου, από την παρουσία των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της περιοχής μετά τις όλες παροχές οι οποίες υπήρχαν. Πιστεύω ότι ήταν κάτι το αξιόλογο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μπορέσω να δω από κοντά, ιδία σώμασης που λέμε, όλο αυτό το στοιχείο το οποίο είναι τόσο πολύ καλά οργανωμένο
Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα και εμείς σαν πολίτες νιώθουμε ασφαλείς, ειλικρινά ασφαλείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την πλευρά του, ο διοικητής της Σχολής Μονίμων Επαξιωματικών, ταξιέρχος Μπίκος Δημήτριος, μιλώντας στην τηλεόραση 10, στάθηκε στην αγαστή συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στη σχολή και στο Δήμο Πύλης. Θα έπρεπε να αισθάνομαι φιλοξενούμενος εδώ. Δεν αισθάνομαι όμως παραδόξως φιλοξενούμενος, κύριε Δήμαρχε. Αισθάνομαι ότι εγώ φιλοξενώ το συνεργείο μας εδώ και τους φίλους. Ειλικρινά έχουμε αισθανθεί όλοι το μέρος αυτό σαν δικό μας μέρος. Σαφώς και είμαστε μέρος κοινωνίας των Τρικάλων, του νομού, της Περιφερειακής Ενότητας. Και δεν ήταν τυχαίο που επιλέξαμε τούτο το μέρος να έρθουμε. Φυσικά είναι ένα υπέροχο μέρος, ένα πανέμορφο μέρος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από τους σπουδαστές μας, που πιθανώς να μην είχαν ποτέ την ευκαιρία πριν να έρθουν εδώ, θα έρθουν ξανά αύριο με τις οικογένειές τους, με τους πατεράδες τους, να επισκεφθούν και με πολιτικά την περιοχή. Και νομίζω αυτό είναι και μακροπρόθεσμο όφελος για την τοπική κοινωνία, η οποία όντως έχει ανάγκη. Πολύ καλά το επισήμανε ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο για άλλη μια φορά, για ό,τι απλόχερα μας παρήχε, για τη συνεργασία. Τους ιδιώτες εδώ όλους ανεξαιρέτως, οι οποίοι στάθηκαν ειλικρινά αρρωγοί στο δύσκολο έργο μας. Και μέχρι του χρόνου, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ εμείς, πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά τα οποία κάνετε και συμμετέχετε σε όλη αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι το μέλλον θα έχει ακόμα πιο πολλά να δώσει και από την πλευρά και από τη δικιά σας και τη δικιά μας.